Σαν κεραυνός έπεσε στο Ρέθυμνο η καταγγελία που κατέθεσαν πριν λίγες ημέρες στην πολεοδομία 7 συνολικά πολίτες, ανάμεσα τους και 3 εν ενεργεία Δημοτική Συμβουλή του Μητροπολιτικού Δήμου, κατά της δημιουργίας του νέου αστυνομικού μεγάρου στο χώρο της σχολής Δοκίμωνα στη Φυλάκων, στο κέντρο της πόλης. Στην επιστολή τους, οι 7 ζητούν την ανάκληση της οικοδομικής άδειας, παραθέτοντας και ένα τοπογραφικό διάγραμμα του 52, με το σκεπτικό μεταξύ άλλων ότι δεν ανήκει στο ελληνικό δημόσιο και ότι είναι χαρακτηρισμένος ως χώρος κοινόχρηστου πρασίνου και ως εκ τούτου δεν μπορεί, όπως ισχυρίζονται, να οικοδομηθεί. Η κίνηση αυτή θορύβησε τους συνδικαλιστές της Ελλάς, δεδομένου ότι μέχρι τα τέλη Ιουλίου αναμένεται η δημοπράτηση του έργου ύψους 8,5 εκατομμυρίων ευρώ. Τα κίνητρα των αιτιάσεων αυτών προκαλούν εύλογα ερωτηματικά, ιδίως δε αφού κάποιοι από αυτούς που σήμερα αντιδρούν είχαν ψηφίσει θετικά για το εν λόγω έργο. Θεωρούν λοιπόν οι επικριτές του έργου ότι δεν αξίζουμε ως εργαζόμενοι ευπρεπείς συνθήκες εργασίας, ότι είμαστε ηρεθεμιώτες πολίτες β' κατηγορίας ή σε ό,τι έχει να κάνει με την αστυνομία αντιδρούμε γιατί έχουμε κατάλοιπα, φτάσαμε στην πηγή και νερό θα πιούμε. Έργο 8,5 εκατομμυρίων. Και μόλις υπάρξει και ανάδοχος, ο χρόνος υλοποίησης θα είναι τα 2 χρόνια. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα έργο το οποίο θα γίνει πολύ γρήγορα, με πόρους που έχει εξασφαλίσει η ελληνική κυβέρνηση και με προσωπικό ενδιαφέρον, θα έλεγα, και του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, για αυτό το έργο. Θεσμικοί του Ρεθύμνου και εν προκειμένου οι δύο βουλευτές του, αντιλαμβανόμενοι την αναγκαιότητα κατασκευής του νέου αστυνομικού μεγάρου, δείχνουν αποφασισμένοι να μην χαθεί άλλος πολύτιμος χρόνος, ενώ κατά την επίσκεψή του στο Αμάρι και ο ίδιος ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μιλώντας για το έργο αυτό, είχε τονίσει πως θα αλλάξει τα δεδομένα των υποδομών της Ελλάς στο Ρέθυμνο. Δημοπρατείται πλέον ένα μεγάλο έργο, 8,5 εκατομμυρίων ευρώ, με το οποίο θα κατασκευαστεί η νέα αστυνομική διεύθυνση στο Ρέθυμνο. Όπως αξίζει και στην αστυνομία και όπως αξίζει και στο Ρέθυμνο, όπως και γενικότερα σε ολόκληρη την Κρήτη, είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υποδομών. Υπάρχει άριστη συνεργασία ανάμεσα στα δύο Υπουργεία, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Υπουργείο Υποδομών, την Ελληνική Αστυνομία. Θα ευχαριστήσω και την Περιφέρεια και το Δήμο, γιατί όλοι μαζί έχουν συνδράμει στο να μπορέσει να γίνει αυτό το έργο που αλλάζει τα δεδομένα των υποδομών της αστυνομίας στο Ρέθυμνο.